Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ξεκινήσετε από τα μικρότερα προβλήματα της Καβάλας, όπως είναι τα αδέσποτα. Εδώ και μέρες έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια πορεία και όλος τυχαίως μάθαμε ότι έχετε συνέλευση και το βρήκαμε καλή ευκαιρία ή να κλείσουμε κάποιο ραντεβού άμεσα μαζί σας για απαντήσεις ή ακόμα και σήμερα να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ο λόγος της πορείας ήταν όσον αφορά την ευζοία των αδέσποτων. Να τονίσω ότι δεν είναι υποκινούμενο ούτε από σωματείο της Καβάλας, ούτε από σύλλογο. Είναι καθαρά από φιλόζους, εθελοντές, άτομα που κάνουν το μεροκάματό τους και είμαστε απλοί και όχι υποκινούμενοι πολίτες. Τον τελευταίο καιρό γίνονται καθημερινά παράνομες περισυλλογές, δίχως πρόγραμμα και πλάνο. Βγαίνουν 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και μαζεύουν σκυλιά τα οποία από τη μία οι πολίτες αντί να χαίρονται που γίνονται περισυλλογές και υπάρχει ένα πρόγραμμα του Δήμου, στεναχωριόμαστε γιατί αρκετές δεκάδες σκυλιών δεν τα ξαναβλέπουμε. Δεν είναι ούτε στο κοινοκομείο ούτε πουθενά. Θέλουμε να ρωτήσουμε γιατί γίνεται αυτό και ποιος είναι ο ρόλος της πενταμελής που έχει οριστεί για να αναλάβει αυτά τα θέματα. Μόλις πρόσφατα, πριν 2 μέρες, σκυλί το οποίο ήταν αγαπητό στις καμάρες, περισυλλέχθηκε από το Δήμο και την ημέρα της στήρωσής του δραπέτευσε από τον βοηθό του κτηνιάτρου με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. Αν αυτό το σκυλί ήταν δικό μου ή δικό σας και απλώς δραπέτευε, ποιος θα επέφερε τις ευθύνες? Αυτό ήταν αδέσποτο και με μια απλή απάντηση ο κτηνίατρος που συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή είπε: έφυγε από τον βοηθό μου. Και αυτό το σκυλί το θέμα είναι ότι δεν ξαναεμφανίστηκε. Όλα αυτά τα λέμε με στοιχεία. Καθημερινά οι επανεντάξεις δεν ενημερώνεται ο πολίτης για τις επανεντάξεις και οι επανεντάξεις σας γίνονται πάνω στο σανατόριο, στο οποίο τα σκυλιά δεν έχουν ούτε φαΐ να φάνε, ούτε νερό, ούτε υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να κάνετε και τις επανεντάξεις. Επανεντάσσονται σκυλιά στον Άγιο Συλλάκου μόλις προχθές, συγκεκριμένο σκυλί που το αποκούσαν πολλοί αδέσποτοι και υπεύθυνα το τάιζαν καθημερινά, το χτύπησε αυτοκίνητο. Προφανώς δεν φταίει ούτε το σκυλί, ούτε ο οδηγός που το χτύπησε, αλλά αυτός ο οποίος το επανατοποθέτησε το σκυλί εκεί. Αυτό που ζητάμε, κυρία Τσανάκα, από εσάς και από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους των κομμάτων, είναι να μας απαντήσετε και να βάλετε σε εισαγωγικά ή να αλλάξει πενταμελής, γιατί όλη η Καβάλα, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από την ενέργεια της πενταμελούς. Ετούμαστε να κάνετε ένα ηλεκτρονικό site που το ορίζει και ο νόμος που ψηφίστηκε το 2014, ώστε να ενημερώνει το κόσμος ότι αύριο θα περισυλλεχτούν αυτά τα 3 σκυλιά από τις καμάρες. Το αργότερο σε 15 μέρες θα επανενταχθούν στο τάδε σημείο. Να υπάρχει μια ενημέρωση και προώθηση υιοθεσιών. Καλώς κάνετε και ασχολείστε με τα τουριστικά θέματα της πόλης, αλλά εγώ ήμουν μπροστά όταν πριν μήνες οι μπόγες μπροστά σε αποβίβαση λεωφορείου τουριστών από την Τουρκία που τους άφηνε στον κήπο και θα πήγαιναν στο Κιανής. Μπροστά στα μάτια τους περισύλλεγαν με τους πνίκτες τα σκυλιά και τα σέρνανε. Και δεν με κερδίζουν τα πράγματα. Αυτά πρέπει να σκεφτείτε για τον τουρισμό και μετά στη συνέχεια να αναπτυχθείτε και σε άλλους τομείς. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με συνεργάτες των ευρωπαϊκών σωματείων και με κτηνιάτρους. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχω να συναντηθούμε μαζί και μάλιστα, αν θέλετε, και αύριο το πρωί αν σας βολεύει. Ή αν δεν μπορείτε αύριο το πρωί, είναι δύσκολες αυτές τις μέρες, αυτό το τρίμερο για μένα, σας το ομολογώ. Μα πάλι σας αναφέρω τη Δευτέρα το πρωί, μπορώ πάρα πολύ εύκολα και το μεσημέρι ακόμη, με όλη την, αν θέλετε, με όλους μαζί, ή αν θέλετε, οι δυο μας, μαζί με την Αντιδήμαρχο, μαζί με όποιον άλλον μου ζητήσετε, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να τα πούμε. Θα γνωρίζετε ότι εγώ ίδια, το έχω πει πολλές φορές, είμαι εγώ ίδια, μπορεί να μην ανήκω σε κάποιο σωματείο, αλλά αγαπώ τα ζώα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχω σκύλο μέσα στο σπίτι. Πρώτα είχα ένα ημίαιμο γλυκό σκύλο και τώρα έχω ένα pitbull θηλυκό. Με περιμένει κάθε βράδυ να γυρίσω, είναι η μοναδική μου παρέα στο σπίτι μου, με την οποία μπορεί να σας φαίνονται συναισθηματικά όλα αυτά, αλλά εσείς τουλάχιστον θα με καταλαβαίνετε. Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και σας καταλαβαίνω όταν λέτε ότι εμείς αυτό το σκύλο με στοργή το ταΐζαμε και μας πείραξε ότι το χάσαμε.
Και εγώ δεν θα ήθελα να χάσω το σπίτι μου, έχετε δει. Αλλά από την άλλη, η τοποθέτηση του τσίπ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι επιβάλλεται από τον νόμο και ένας λόγος είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική τράπεζα για να μπορούμε να βρίσκουμε τα σκυλιά μας όταν τα χάσουμε. Το γεγονός ότι ανησυχείτε που πάνε αυτά τα σκυλιά που εξαφανίζονται είναι ένας προβληματισμός τον οποίο και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τελευταία τα νούμερα με κάνουν και σκέφτομαι αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού πάνε αυτά τα σκυλιά. Γιατί να ξέρετε ότι ο Δήμος Καβάλας δεν θα ματώνει σκυλιά. Επομένως, δεν ξέρω αλήθεια τι γίνονται. Μπορούμε λοιπόν όλα αυτά, όλους μας τους προβληματισμούς να τους βάλουμε τη Δευτέρα το πρωί. Σας βολεύει 9 η ώρα. Μπορείτε, εργάζεστε μήπως. Φυσικά και μας βολεύει. 9 η ώρα λοιπόν σε αυτό το ίδιο χώρο ή μέσα στο γραφείο μου, αν θέλετε. Μπορούν, αν θέλουν, να παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι των κομμάτων.